Γεια χαρά σε όλους και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φιλαθλό προς το φιλαθλό με post-game σχόλια για το Ολυμπιακό ΣΝΑΝΤ 0-2 που έλεξε πριν από λίγο στο γήπεδο Καραϊσκάκη με νίκη των Γάλλων. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα θρητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φιλαθλό σαν και εσένα Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη χωρί προετοιμασία, χήμα, προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Freestyle τα λέμε. Και αστρονομία, η οποία είναι τρομερή, θα έλεγα, επιστήμη. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση. Αλλά και το καμπανάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε. Ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Ο Ολυμπιακό λοιπόν αποχαιρέτησε τη διοργάνωση του Europa League με άλλη μια ήττα. Δυστυχώ φέτο δεν μπόρεσε η ομάδα να κάνει ούτε καν νίκη. Ενώ ακόμη και ο ίδιο ο Κομποαρέ, ο αντίπαλο προπονητή τη ΝΑΔ, δήλωσε ότι όταν έγινε η κλήρωση, πίστευε πω ο Ολυμπιακό θα βγει πρώτο, με τη Φράιμπεργκ δεύτερη. Έλα όμω που τελικά βγήκε ο ίδιο δεύτερο, δηλαδή ΝΑΔ χάρη στη δική μας κακή απόδοση απόψε, σίγουρα μπήκαμε και οι δύο αδιάφοροι στο παιχνίδι, όπως το έλεγα και εγώ από το κανάλι εδώ. Το έλεγα χαρακτηριστικά, μην ασχολείστε με την ΑΝΤ, για το αν έχει κίνητρο ή όχι. Το θέμα είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει ενδιαφέρον για μας. Αυτή ήταν η ουσία. Και αυτό βέβαια ήταν λυπηρό, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη είναι και σε καλή χρονική στιγμή θα έλεγα, δεδομένου το ότι μα περιμένει ένα αγώνα του πρωταθλήματο που έχουμε κίνητρο οπωσδήποτε. Με αντίπαλο τον Παναθναϊκό, τη λεωφόρα Αλεξάνδρα. Πετάξαμε έξω και του Αζέρου με αυτό το αποτέλεσμα. Μπήκανε στο Conference League, όπου εντάξει, καλή ομάδα δουλεύουν και αυτοί. Αλλά σίγουρα εμεί πρέπει να κοιτάξουμε τη δική μα ομάδα, όπου ορίστε, είδε ακόμη η Κινάντ έχει ένα μπλα και ένα Μοχάμεντα, α πούμε, που εγώ του είδα καλού παίκτε. Εκεί είναι το Καονίσο Καρεμπέ, ειδικά ο Μπλά, με το που μπήκε μέσα τα άλλαξε όλα. Θα μου πει, με ποιου έπαιζε αντίπαλο. Με ένα ρέτσο ο οποίο προσπαθούσε, έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά έχει χαμηλό ταβάνι, το έχουμε πει. Ένα αντρούτσο εκεί πίσω. Εντάξει, στο ψηλό παιχνίδι δεν μπορούν τα παιδιά αυτά. Ειδικά ο ρέτσο. Ο οποίο είναι κεντρικό οπισθοφύλακα και οφείλει να μπορεί να μηνθεί με το κεφάλι. Πραγματικά τίποτα. Χαμηλά κάτι ψηλοκάνει, προσπάθησε. Τι να κάνει τώρα. Απέδειξαν ότι δεν κάνουν για Ολυμπιακό. Όλοι αυτοί. Ο μόνο που έδειξε κάτι είναι ο Bowler, Ο Άγγλο, ο Josh Bowler, ο οποίο οπωσδήποτε στο ένα με έναν έδειξε να το κατέχει. Αυτό το ξέραμε. Απλά δεν θέλει να παίξει εδώ. Ο Joe έδειξε ότι όχι μόνο δεν θέλει, αλλά ίσω και να μην μπορεί κιόλα. Πολύ ντεφορμέ, πολύ χάλι, για λύπηση. Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά από την άλλη ήταν κάπω πιο καλό από του υπολείπου, αλλά και πάλι λίγα πράγματα, δεν παίρνει και σειρά παιχνιδιών. Εντάξει, ποιότητα έχει το παιδί αυτό. Εντάξει, λίγα θέματα εκεί με αυτά που γίνανε από το καλοκαίρι. Τα έχω πει εγώ εδώ πέρα χήμα. Έτσι, δημοσιογραφία δεν παίζει εδώ. Εδώ λέγεται η αλήθεια. Έγινε και μια παρεξήγηση ένα τσακωμό. Έτσι. Πέσαν και κάτι ψηλέ και τα λοιπά. Μέναν που έχει φύγει τώρα, έχει πάει στα λιοντάρια. Εντάξει. Στον περσικό κόλπο, ορίστε και η καριέρα του δεν πάει καλά στον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, οπωσδήποτε το θέμα είναι το καλό τη ομάδα μα. Ο προπονητή πριν την έναρξη του αγώνα είχε δηλώσει ότι ω διαχειριστή, έτσι αυτό αποκαλεί τον εαυτό του, θα δει ποιο θα παίξει καλά για να παίξει και με τον Παναθναϊκό και γενικά για να παίρνει χρόνο συμμετοχή. Ε, δεν νομίζω να έμεινε και πολύ ευχαριστημένο. Εδώ πέρα δεν πρόκειται να τα βάλουμε κάτω το χαλάκι, πώ το λένε αυτό. Τέτοια φάση δεν παίζει. Θα το πούμε, χήμα. Είναι κατάδια, έτσι ξαναλέω, το να παίζουμε αδιάφορο παιχνίδι στον όμιλο αυτών. Όπω και είναι κατάδια, το να μην έχουμε κάνει νίκη. Εντάξει. Και σε όλου αυτού του αγώνε, ποιο έπαιζε μέσα, ο Wii Joe επιθετικό. Με το Wii Joe δεν έχει βάλει ποτέ γκολ. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Αυτό είναι στατιστικό ε, αποδεδειγμένο. Που στο ποδόσφαιρο δεν παίζει ρόλο, έλα όμω που σε αυτή την περίπτωση νομίζω παίζει και παραπέζει. Όταν είδα τον Λαραμπί να ξεκινάει βασικό, λέω: Ωχ, oh, δεν τον βάλει καθόλου με τον Παναναϊκό. Τι θα κάνει τώρα, τον αφήσει μέσα 60 λεπτά, 70. Ανησύχησα. Τελικά ανακουφίστηκα, πραγματικά, με το που είδα στο δεύτερο ημίχρονο ότι τον έβγαλε εκτό. Όπω και το Βρουσάι έβγαλε, γιατί το Βρουσάι τον υπολογίζει. Τον έχει σε εκτίμηση ο Μίτσελ. Άλλοι είναι οι που δεν έχει σε εκτίμηση. Και το έχουμε καταλάβει. Και έχει και δίκιο, έτσι. Πέρα από την πλάκα. Αλλά τώρα που λέω για Μίτσελ, είναι ντροπή ο συντονιστή τη συνέντευξη τύπου. Έτσι. Του Μίτσελ με τον Ελαραμπή, θυμάμαι. Έτσι και τον Ολυμπιακό, πριν τον αγώνα. Να μην ξέρει με ποια ομάδα παίζουμε. Δηλαδή, αυτού του ανθρώπου βάζει ω δίκη εσύ του Ολυμπιακού να δουλεύει στην ομάδα. Αν ενημέρωτη, αδιάβαστη, να μην ξέρουν ούτε καν με ποιον παίζουμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή, οι κατάλληλοι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν στι κατάλληλε θέσει, στα κατάλληλα πόστα. Εντάξει, αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα έχει παραγίνει. Γι' αυτό πάμε χαμένοι, σαν χώρα. Ξυπνάτε. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να κυβερνάνε στον Ολυμπιακό και να υπάρχουν αντιπροέδροι οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι. Δεν γίνεται, είναι άσχετοι. Γενικά. Αυτό ισχύει για όλου, έτσι. Όσοι είναι τέλο πάντων εκεί πέρα. Πρέπει να μπουν κατάλληλα άτομα στα κατάλληλα πόστα. Ο άλλο είναι αλλού. Πώ το λένε. Είναι για άλλη δουλειά. Τι θα κάνω εγώ δηλαδή θα βάλω τον αλουμινά να μου μαγειρέψει και το μάγειρα να μου κάνει τα αλουμίνια εδώ στο σπίτι. Δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, α πω κάποια πράγματα τώρα όσον αφορά τον αγώνα, έτσι όπω τα έχω συγκρατήσει. Βέβαια ήταν σούπα, φάβα, πε το όπω θε. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά, ούτε οι σούπε μ' αρέσουν, καμία. Ούτε και η φάβα, φυσικά. Ναι, δεν είμαι και ελάτρης τη ελληνική κουζίνα πολύ. Δεν πειράζει, γούστα είναι αυτά. Άντε, κάνω παστίτσιο καμιά φορά, παλιότερα. Λοιπόν, κατάλαβε τι γίνεται. Οπότε ξαναλέω, για μένα σούπα ή φάβα. Το λένε κιόλα, σαν έκφραση. Δεν ήταν καλό αγώνα. Σε παίρνω ύπνο. Εξού και το γεγονό ότι το γήπεδο ήταν έτσι, μισογεμάτο, περίπου, άντε προ το ξέρω εγώ, δύο τρίτα να έχει γεμίσει. Και γενικά και στο κανάλι ακόμη δεν υπάρχει ανταπόκριση ούτε στα σχόλια, ούτε γενικά. Υπάρχει μια νεκρική σιγή γενικά. Σιγή χθίω, ορίστε. Τέλο πάντων. Από το δεύτερο λεπτό βγήκαν οι Γάλλοι μπροστά και είχαν κερδίσει, θυμάμαι, το πρώτο του corner, έτσι, το πρώτο του αγώνα. Βάλανε και goal of εκεί, εντάξει. Στο τρίτο λεπτό, σωστά ακυρώθηκε. Καλά το είχε δει ο Πολωνό ο βοηθό διαιτητή, linesman που λέγαμε παλιά, του Ουκρανού διαιτητή του Μπόικο, ο οποίο ήταν μια χαρά διαιτητή. Μπράβο του! Και κουράγιο για αυτά που τραβάει η χώρα του. Μετά, υποδεχόταν κλασικά ο Αραμπί τα βόλια του τρομοτοφύλακα κλασικά, έτσι. Το κάνει αυτό για να σπάει μπάλε, ο μάγκα, να κάνει παιχνίδι. Μοίραζε και αυτό λοιπόν και στη μεγάλη περιοχή μοίρασε ωραία στον μπόλλορ, αλλά ο τελευταίο σούτερα άψυχα. Γενικά δείχνει να μην έχει τον γκολ. Αλλά έχει την κίνηση, έχει μπουκα, έχει ένα με έναν, ντρίμπλα. Τα έχει αυτά ο μπόλε. Απλά δεν γουστάρει να παίζει εδώ. Είναι απλό. Γι' αυτό και δεν έχει προσφέρει. Δεν είναι άμπαλο. Στο 8 κεφαλιά Ουιτζο άστοχη μετά τα σέντρα του Αντρούτσου με, για μένα μεγαλοδείχνει ο Καλογερόπουλο, να το πω και αυτό, να πω και την εντεκάδο πώ κατέβηκε. Με το τζολάκι λοιπόν, κάτω από την αιστεία που για άλλη μια φορά έδειξε ότι είναι τροχονόμο, βρουσάι αριστερό back, δεξί ο Αντρούτσο, Κεντρική οπισθοφύλακε Καλογερόπουλο και Ρέτσο. Για μένα ο Καλογερόπουλο, πόσο λέει, 17-18 χρονών, τίποτα. Για μένα μου ότι εγώ τον κάνω 25 με 28. Εμφανισιακά τώρα σου λέω έτσι και σωματικά. Μεγαλοδείχνει. Τέλο πάντων, αυτό είναι και καλό για το ποδόσφαιρο, νομίζω. Αλλά εντάξει, χτύπησε κιόλα να πούμε και βγήκε. Μετά, μπουχαλάκι και κούντε στο κέντρο. Με τον κούντε να κάνει παιχνίδι, αλλά και τον μπουχαλάκι ενίοτε. Μπόλλορ έξω δεξιά, έξω αριστερά. Εναλλάσσονταν οι Αμπουμπακάρ Καμαρά και Βιτζο. Πιο πολύ Αμπουμπακάρ ήταν, έτσι. Και ο Λαραμπή ήταν και αυτό κρυφό κυνηγό, δεκάρι. Και επιθετικό καμιά φορά. Πήρε μια κεφαλιά ωραία, θυμάμαι. Και επίση γύρναγε και πίσω. Οχτάρι, εξάρι, ώρε-ώρε. Απίστευτο, εντάξει. Μετά θυμάμαι ο Αντρούτσο έδινε με την πρώτη ευκαιρία την μπάλα πίσω στο τζολάκι. Αυτά που σπάνε νεύρα του κόσμου, τη ομάδα μα, έτσι. Ο Κούντε και αυτό κρατούσε πολύ μπάλα στον άξονα, ώρε-ώρε. Αντί να τη δίνει με τη μία εκεί που πρέπει. Στο 19 ο Δρίμπλαρε, έφτιαξε παιχνίδι με υψηλή τεχνική κατάρτιση. Έκανε και κεφαλιά μετά θεαματική καπάκι. Με το λαφό να τη στέλνει corner, την μπάλα. Στο 27 ο Joe δεν μπόρεσε με στη μεγάλη περιοχή να κοντρολάρει. Έκανε μια πυρουέτα εκεί της πλάκας, ό,τι να είναι. Ξαναλέω για λύπηση. Στο 29... Έγινε ανατροπή του Wee Joe στη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν δόθηκε κάτι και για μένα έπεσε μόνο στο Επιθετικό από την Νότια Κορέα. Μέχρι και στη θέση του εξαριού, ξαναλέω, Ελαραμπί, έτσι στο 33, γύριζε ο μάγκα για να χτίζει. Στο 39, ο Απια, ο αντίπαλο, πάτησε κατά λάθο τον μπόλτερ, έπεσε κάτω, πονούσε πάρα πολύ, αλλά συνέχισε παρόλα αυτά. Στο 42, ο Τζο εύκολα κόπηκε από αντίπαλο αμυντικό, δεν πάσαρε μετά, Ξανασούταρε στα περιστέρια. Τραγικό, ο Άβυλα για μένα που τον είδα να μιλάει, τώρα που το θυμάμαι να το πω, πριν τον αγώνα, τον πήρε το μάτι μου. Πραγματικά, τον άκουσα στα Ισπανικά να μιλάει. Και εντάξει, τα καταλαβαίνω λίγο εγώ. Εντάξει, δεν μιλάω επίπεδου ξέρω εγώ, υψηλού, αλλά ναι, τα ξέρω. Τίποτα. Τη λέξη μπαμπά την έμαθε στα 19. Γι' αυτό δεν ξέρει τοποθετήσει, δεν ξέρει να δίνει πάσει σωστέ και στο κατάλληλο το χρονικό σημείο του αγώνα κτλ. Πότε να βγαίνει μπροστά, πότε να πασάρει, πού να πασάρει. Γι' αυτό δεν τα ξέρει αυτά. Το παιδί εντάξει. Είναι τα ζώα μαργά. Φάνηκε, φάνηκε. Τον εβλέπει, τον κοιτά τα μάτια και βλέπει το βλέμμα τη Αγιαλάδα. Μετά, στο 1945, η ΝΑΝΤ, έτσι λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου ύστερα από εκτέλεση corner, ο Καραγκό, ο οποίο είχε κάνει το 2-1 στο τέλο, θυμάμαι, εκεί στο, έτσι, στην έδρα τη ΝΑΝΤ, έκανε κεφαλιά επικίνδυνη, η οποία όμω πέρασε, έτσι λίγο πάνω από το δοκάρι τη αιστεία του Τζολάκη. Ήταν ανάποδη κιόλα η κεφαλιά. Επικίνδυνη πολύ. Και λοιπόν στο δεύτερο μέρο, μετά θυμάμαι, μπήκε ο Σαμπουτζή στη θέση του Αραμπί. Έπαιξε δεκάρι, τίποτα. Άστον εκεί στον Ολυμπιακό Β. Τι, επειδή τον πατέρα που ήταν επεχταρά, Πανιόνιο και Άρη και τέτοια, άστο. Δεν έχει τέτοια. Έχω ξέρω παιδιά, πραγματικά έτσι, στο λέω στα ίσα, τα οποία είναι τα και δεν πήραν ευκαιρίε επειδή δεν είχαν γνωριμίε. Εντάξει, οπότε τα ταλέντα χάνονται στην Ελλάδα έτσι. Πάλι με το βίσμα, το μέσον. Να μην πω και τα μη, ε. Το νιμού και το μέσον, άντε. Λοιπόν, βρυσάλικο στο Βρουσάη επίσης, στο ημίχρονο. Έπαιξε αριστερό μπακ ο Κροάτισο Βρυσάλικο. Εντάξει. Λίγα μέτρα μπρος, λίγα πίσω, ξέρει τώρα, άφτιαχτο. Ο Αμπουμπακάρ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός ούτε ένα φάουλ δεν έκανε. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Ενώ οι Γάλλοι κάναν έξι και οι δύο αδιάφορε ομάδε. Απλά ο Ολυμπιακό ήταν πιο αδιάφορο. Τι να κάνουμε τώρα. Στο 51 ο Μπουχαλάκης έδωσε πάσα στο πουθενά. Αν έδινε σωστά την μπάλα στο Ναμπουμπακάρ, κάτι ίσω να γινόταν. Στο 59 ο Μπουμπακάρ ήταν έτοιμο για τσαμπουκά. Θυμάμαι ευτυχώ δεν δόθηκε συνέχεια. Καλά κάνει για μένα. Αλλά λίγο να συγκρατείτε για να μην φάμε καμιά κάρτα. Αυτό είναι το θέμα. Στο 61 ο Σισε μπήκε στη θέση του Καλοργερόπουλου, ο οποίο αντιμετώπιζε ένα θέμα τραυματισμού από νωρίτερα. Όλο έπεφτε κάτω και τα λοιπά, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Στο 63 τράβηξε σουτάρα ο Κούντε, δυσκόλεψε τον Λαφό, ο οποίο την έστειλε πλάγιο δύσκολα. Πολλά νεύρα ο Βρυσάλικο πάλι, ειδικά ύστερα από ένα φάουλ που του κάνανε. Εντάξει, έκανε σίγουρε κινήσει, είναι έμπειρο, αλλά σου ξαναλέω τώρα μικρά μέτρα. Αλλά Μαρσέλο, αυτή είναι ανέτοιμη, άφτιαχτη τώρα. Φαίνονται. Α είναι καλά τα συμβόλαια. Ήρθανε να οικονομήσουν. Εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά και εμεί Ολυμπιακός εδώ κάτσε. Δεν σηκώνουμε. Ή θα προσφέρει ή αντεγιά. Στο 71 πήγε να κάνει μπουκα ο Μαρσέλο, αλλά κόπηκε εύκολα. Εντάξει, ήταν σε αργή κίνηση η μπουκα αυτή. Στο 72 ο Μπουχαλάκη έκανε τραγική κυμπαλιά προ τον Μπόλλορ. Εν τω μεταξύ είχε μπει, θυμάμαι, στο 69 ο Μαρσέλο, στο 20ο, το λεπτό, και το χτύπησε αντίπαλο το 1984, το Μαρσέλο. Κυλήθηκε στο έδαφο και φανήκαν εκεί πλατάρε, ποπή. Ωραίο. Μιλάμε τώρα η πλάτη αεροδρόμιο, σκέτο. Ευτυχώ σηκώθηκε. Αντέδρασε και όλα σου λέει ο Μαρσέλο, είμαι, θα με σέβεσαι. Και στο τέλο του αγώνα έλεγε why, γιατί με τράβηξε και έδειξε τη φανέλα του. Εντάξει, ανούσιο, στο 0-2 τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μετά σέντρα από πλευρά Ναντ, έτσι, κεφαλιά ο Μοχάμεντο Αιγύπτιος για το 0-1. Εκεί τραγικός ο Ρέτσο, ο τερματοφύλακα αλλού για αλλού. Έτσι δεν έκανε έξοδο. Άστο τώρα, μην το ψάχνουμε. Στο 85 ο Έμπιρος ο Σισοκό με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση corner λίγο έλειψε να κάνει το 0-2. Μετά στο 85 ο Άβυλα μπήκε στη θέση του Bowler. έτσι. Στο 87 έγινε σέντρα του Μαρσέλο και έτσι κέρδισε corner ο Ολυμπιακό. Έτσι, εκεί έδειξε την κλάση του γιατί ήταν ωραία η σέντρα. Πού να κάνει τέτοια σέντρα ο Ρεάπτσουκ. Ήταν σέντρα, αλλά γρηγόρη Γεωργάτο αυτή. Στο 90 ο Μπλα έκανε πλασέ ωραίο ψιλοκρεμαστό για το 0-2 αυτή η παιχτάρα που λέγεται Μπλα. Εγώ τον θέλω. Καρεμπέ, τα κόλπα σου. Κάντο θαύμα σου. Πάμε όμω τώρα στα σχόλια τα δικά σου, να μιλήσει κι εσύ. Πρώτα-πρώτα, George Θοδωράκη, του άρεσε λέει που άκουσε έναν ακροατή να κάνει σχόλια εδώ πέρα, Ολυμπιακό, αλλά και Παναθναϊκό, για του δύο αυτού, οι οποίοι μιλήσανε. Και πίστεψέ με, θα μιλήσει πολλοί κόσμο, ειδικά ο Παναθναϊκό που μίλησε, θα ξαναμιλήσει. Αυτό θα το καονίσω πραγματικά. Ήτανε πολύ εντάξει. Και είναι καλό να ακούγεται και η αντίπερα όχθη, έτσι. Είναι καλό να μα πει και περισσότερα. Αφού δεν προκαλεί, να έρθει βεβαίω. Και εγώ δεν του προκαλώ. Άμα όμω με προκαλέσουν, γίνομαι χειρότερο και από τον έξω από εδώ. Γενικά. Μετά, Ανέστη Τσελεπίδη. Καλησπέριζει και λέει ότι παρακολουθεί εδώ και μήνε την εκπομπή και πιστεύει πω τα πράγματα τα λέω με το όνομά του και να συνεχίσω έτσι. Εννοείται, θα συνεχίσω να είμαι ο εαυτό μου. Αυτό εξυπακούεται. Ένα πράγμα μου λέει να μην χαθεί ο Μπουμπακάρ. Θα χτυπάμε το κεφάλι μα. Λένε παιχταρά και επειδή τον έχει γνωρίσει από κοντά, είναι και πολύ ευγενικό και φιλότιμο παιδί. Τώρα τι φταίει και δεν ταιριάζει την ομάδα, δεν γνωρίζει. Εγώ γνωρίζω αυτά που γίνονται το καλοκαίρι. Και γενικά κοίτα, είναι και αυτό σαν και εμένα, α πούμε, και εγώ, με θυμίζει τον εαυτό μου. Ευγενέστατο, και εγώ φιλότιμο και αυτά. Άμα όμω με πειράξει, όχι εσύ ο Ανέστης, ο Τσελεπίδη, ο οποιοδήποτε. Ο Θεό ο ίδιο. Την έβαψε. Δηλαδή καλό-καλό, αλλά μετά από αυτόν είμαι και ξέρω εγώ, μην πούμε. Έτσι είναι. Με του καλού είμαι 10 φορέ καλό. Με του κακού είμαι εκατομμύρια φορέ κακό κι εγώ μετά. Δηλαδή εντάξει, έτσι είναι το. Άγιοι δεν είμαστε. Οπότε τον καταλαβαίνω και έχει και δίκιο ότι είναι παιχταρά. Απόλυτο. Μια χαρά παίχτη είναι. Απλά πρέπει να τον πιστέψει. Να τον διαχειριστεί ωραία. Και είμαι σίγουρο ότι ε, ισχύουν αυτά που λε. Γιατί εντάξει, είναι και καλό παιδί και έχει περάσει δύσκολα στη ζωή του. Μετά, Dennis Mill, who lives in China, but he's from Canada. Μου λέει: Όντω, ο κορονοϊό ήταν που μα στέρισε την καλή πορεία στην Ευρώπη το 20, Ατυχήσαμε. Γκαντεμιά δυστυχώ. Και λέει: Μπράβο στο φίλαθλο του Παναναϊκού, το Χάρι, ο οποίο έχει σεβασμό. Έτσι, τέτοια χρειαζόμαστε, βεβαίω. Μετά, Παύλο Τσουκαλά. Συμφωνεί για άλλη μια φορά σε όλα και δίνει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο Τσουκαλά. Μετά, ο Καλλιγά Ο7 μου λέει καλημέρα, ήταν πρωί τότε που στείλε, με βάζει το παιχνίδι με την Άντ, λέει, θέλει να δει, λέει, τους παραπονιάριδες. Και θέλει ανταπόκριση όσον αφορά το build-up από τους αμυντικούς. Βεβαίως. Τι να δεις από το ρέαπτσου και αυτά, άβυλα. Έτσι, δύσκολα τα πράγματα, ναι. Σωστός αυτό, ναι. Έτσι είναι. Ε, ναι, τώρα όταν θυμάσαι ένα τζιμίκα και ένα νελαντελαουή, άστο, είναι για να κλαις τώρα. Super Alex. Είχε συμφωνήσει μαζί μου με την Άντ να κατέβουμε με σύνθεση έτσι, δεύτερη και τρίτη κτλ. Και με τόσε παρουσίε στην Ευρώπη, Champions League, αποτελέσματα, έτσι πάει. Τριαντάφυλλο Χριστοφάλο. Ελπίζει, λέει, να σπάζεται η διοίκηση τη δήλωση Καρεμπέ όσον αφορά την Ευρώπη, και εγώ το ελπίζω. Το θέμα είναι να τα κάνει πράξη. Τα λόγια τώρα είναι φτώχεια. Όπω και στο παιχνίδι. Οι παίχτε του Ολυμπιακού μιλάγαν ένα τον άλλο συνέχεια. Ποιο θα εκτελέσει το πλάγιο out και αυτά. Πολύ γλώσσα, πολύ, δεν χρειάζεται. Α τη γλώσσα σε εμά, τους φιλάθου που μιλάμε εδώ πέρα ή στου δημοσιογράφου που πληρώνονται και μιλάνε και γράφουν, οτι δηλαδή, διάλογο κάνουν. Αυτά στα σε εμά, εκεί παίζεται μπάλα. Το πολύ το μπουρουμπούρου δεν χρειάζεται. Γενικά. Και ήθελε λέει νίκη ψυχολογία λέει. Ουσιαστική, ε, εντάξει. Τίποτα, σκέφτεσαι τον Παναθναϊκό, δεν ασχολείσαι με την ΑΔ τώρα. Μετά ο GM. Απλή προπόνηση με την ΑΔ, ε βέβαια. Καλό ή κακό, ε, εντάξει, τι να κάνουμε. Πανθναϊκό. 5 και τέταρτο, όσοι μπορούν στο ready. Για ανοιχτή προπόνηση, βεβαίω. Δεν έχει να λέει άμα είσαι γραμμένο σε σύνδεσμο ή όχι. Εκεί πα να υποστηρίξει την ομάδα. Ανοιχτή προπόνηση, ελεύθερη είσοδο. Ευθύμιο Δήμο. Καλησπέριζει και λέει χίλιε φορέ του σαπουτζή, λέει παρά ο Μακριά και αγαπημένη, λέει με το αχάριστο του το αγάρι, λέει. Που νομίζει ότι είναι παίχτη και μα κάνει και χάρη και όλα στο νούμερο, μάλιστα. Και επειδή λέει με ρέα δεν νικά, ούτε το νύφεστο και τα πράσινα πουλιά. Α το σκεφτεί, λέει, να βάλει σε αριστερό back. Αυτό το έχω πει και εγώ για το σε αριστερό back. Ξέρει πολύ περισσότερη μπάλα από το Ρέαπτσουκ και ανεβοκατεβαίνει ωραία την πτέρυγα. Έχει δυνάμει. Παρόλο που είναι δίμετρο, και εντάξει, σύνδεσαι δεν βλέπει δίμετρου. Οι Γερμανοί βάζουν δίμετρου στα ακραία back. Κι όμω, μ' άρεσε αυτό και εμένα. Και εμένα, ναι, ναι. Και ρισκάρει λιγότερο με τα λάθη του, σισεκή, νομίζω, αμυντικά. Μετά, Mr. Proud 7, ευχαριστή και πάλι για τη φιλοξενία. Ευχαρίστησα και εγώ. Θέλει, λέει, πάθος και θέληση και να πούμε περισσότερα για τον αγώνα της Κυριακής. Εννοείται. Γι' αυτό ζούμε και αναπνέουμε. Μετά ξανά ο Τζόρις Θεδωράκης θεωρεί ότι πρέπει να πάρουμε και δεύτερο τερματοφύλακα. Για πίσω από τον Πασχαλάκη, βεβαίω. Ε, ναι, εφόσον αποχωρήσει ο Βατσλίκ και ο Κρίστενσεν και δοθεί δανεικό ο Τζαολάκη, εννοείται θα πάρει. Μη σου πω είπα, και βασικό μπορεί να τον φάει τον Πασχαλάκη, το ξέρουμε μελλοντικά, να έρθει τερματοφυλακάρα. Μετά, Μανώλης Χλοπτσίδης. Μου λέει δεν επιτρέπεται να παίρνει τόσα λεφτά και να παρουσιάζει τέτοια εικόνα ο Μαρσέλο. Ε, βέβαια. Και ο Βρυσάλικο βάλε μέσα. Και να γκρινιάζει και όλα. Στα άσε τώρα. Σωστά, έχεις δίκιο. Thomas Biggin, from Melbourne, Australia. He says I'm spot on again. Thank you. And he also says I have to school these cats down in Faliro. Μετά, Coach Zach, Wisconsin, USA, στέλνει τα χαιρετίσματά του σε μένα, τον κύριο καθηγητή, δηλαδή, τους φίλους όλους τους ε, Έλληνες, τις Ελληνίδες, το χωριό Άγιος Μάμας Χαλκιδικής, από όπου και κατάγεται. Respect to Coach Zach. Αυτά λοιπόν για την ώρα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ακρόαση, για τα likes, για τις εγγραφές, για τα σχόλια. Τώρα το ψωμί όλο είναι με τον Παναθωναϊκό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ήδη από τώρα εδώ έχω φαγούρα να τα πω, αλλά κρατιέμαι για τις επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση, για άλλη μια φορά. Σας χαιρετώ. Ζήτω ο Ολυμπιακός!